Με εκατοντάδες κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα Χανιά, ενώ τα δημοτικά σχολεία Γάβδου και Σφακίων δεν άνοιξαν. Παρουσία του Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων Ηλία Ποντικάκη πραγματοποιήθηκαν οι αγιασμοί στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό αγγίζουν τα 400. Τα κενά κάθε μέρα διαμορφώνονται επί το δυσμενέσαιρον, λόγω των επαπειλούμενων κοιήσεων και άλλων αδειών που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μας και δυστυχώς μας ενημερώνουν την τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε κενά που θα προκύψουν από αύριο. Ήδη και από χθες κενά δεν μπορούν να καλυφθούν. Τα κενά δασκάλων είναι περίπου 110, 50 νηπιαγωγών, 25 περίπου αγγλικής γλώσσας, 95 για παράλληλη στήριξη, για τις τάξεις υποδοχής, για τα ολοήμερα σχολεία γύρω στα 65, ειδικοτήτων καλλιτεχνικών μαθημάτων, οικαστικών κλπ. Είναι περίπου 380 με 400. Και δυστυχώς κάθε μέρα ο αριθμός τους αυξάνεται. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Αναφέρεται στα site του ότι έχει εξασφαλιστεί η πρόληψη 19.000 τουλάχιστον απληρωτών. Ευελπιστούμε τέλος του Σεπτέμβρη η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Την ίδια ώρα, χωρίς υγειονομική κάλυψη λόγω έλλειψης καθαριστριών, έχουν μείνει τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά της πόλης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την πρόσληψη των καθαριστριών που ήταν την περασμένη χρονιά και αυτό ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα τακτοποιηθεί. Και πρέπει να πούμε ότι εμείς φέτος ως Δήμος Χανίων, ως Δημοτική Αρχή, κάναμε πραγματικά, και το λέω με λόγου γνώσης, ό,τι μπορούσαμε για να βελτιώσουμε τις υποδομές των σχολείων. Κάναμε συντηρήσεις οι οποίες έλειπαν από τα σχολεία εδώ και δεκαετίας. Λόγω της ημέρας ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους συναδέλφους και σε όλους τους γονείς να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και με σύνεση για να λύσουμε τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν. Εγώ εύχομαι σε όλους μας να έχουμε υγεία πρώτα απ' όλα και δύναμη για να αντέξουμε αυτά που μας έρχονται. Ξεκινάμε μια νέα σχολική χρονιά. Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν ελλείψεις. Το σχολείο μας θα έλεγα ότι είναι από τα ευνοημένα. Δεν έχουμε καμία έλλειψη. Ίσα που είχαμε και πλεονάζον προσωπικό το οποίο αποχώρησε για να στελεχώσουμε κάποια άλλα σχολεία. Στο μεταξύ, διανομή έντυπου υλικού σε γονείς και μαθητές για τους κανόνες οδικής ασφάλειας πραγματοποίησε το Τμήμα Τροχέας Χανίων στο πλαίσιο της πανελλαδικής ενημερωτικής δράσης στα σχολεία από την ελληνική αστυνομία. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο προκειμένου τα παιδιά αυτά να γίνουν αύριο σωστές χρήστες των οδών. Τηρώντας τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα έχουμε λιγότερα, όσο το δυνατόν λιγότερα, τροχαία ατυχήματα.